Λοιπόν, πάμε να δούμε τα του καιρού. Ο κύριος Γιάννης Σταματάκης, ο μετεωρολόγος από το Forecast Weather Greece, είναι κοντά μας. Σήμερα υπάρχουν περιοχές στις οποίες αναμένεται ο υδράργυρος να αγγίξει τους 44 βαθμούς Κελσίου. Η Λάρισα ήταν από τις πρώτες περιοχές που ξεπέρασε τους 40 βαθμούς. Γεια σας, κύριε Σταματάκη, καλησπέρα. Καλώς μεσημέρι. Καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή η Λάρισα είναι στους 39,8 βαθμούς. Η θερμοκρασία, μια στιγμή αναφέρατε. Η Αττική αυτή την ώρα είμαστε στους 39,3. Είχαμε πιάσει και 40 βαθμούς. Τώρα αυτή τη στιγμή στη Νέα Φιλαδέλφεια, η Ιωνία, είμαστε 39,9, δηλαδή περίπου στους 40 βαθμούς. Η σημερινή μέρα θα είναι μια πάρα πολύ ζεστή μέρα, η πρώτη ζεστή μέρα του καλοκαιριού. Η θερμοκρασία σε πολλές περιοχές θα φτάσει στους 40 βαθμούς. Στην Θεσσαλία φαίνεται να φτάνει 42-43. Στην Αττική να κολλάει στους 40-41, γιατί θα μας βοηθήσει το νοτιαδάκι που θα πνέει από το σαρανικό κόλπο, δηλαδή η θαλάσσια αύρα θα κρατήσει χαμηλά θερμοκρασία. Σταδιακά από αύριο στη χώρα μας, μεν θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, πιο υψηλές στη Δυτική Ελλάδα όμως. Στη Δυτική Ελλάδα εννοούμε η Λία, του Λακαρανία, θα φτάσουν τους 44 με 43 βαθμούς, όπως η Λακωνία και η Μεσσηνή επίσης 42 με 43. Στην Αττική αύριο θα φτάσουμε 39 με 40, στην Θεσσαλία 41 με 42 και σταδιακά από αύριο και ειδικά Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη θα υπάρχει μια αποκλιμάκωση των υψηλών θερμοκρασιών, γιατί θα ενισχυθούν και άνεμοι Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη και θα περιοριστούν οι υψηλές θερμοκρασίες και θα παραμείνουν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Δηλαδή, η Δυτική Ελλάδα ξεκίνησε με καύσωνα από σήμερα και θα τελειώσει στις 26 του μήνα. Α, μάλιστα. Και θέλει πολύ υπομονή εκεί, κύριε Σταματάκη. Πολύ, πολύ υπομονή. Η Δυτική Ελλάδα θέλει πάρα πολύ υπομονή. Ευτυχώς τα παράκτη και παραθαλάσσια τμήματα σχεδόν όλη τη χώρα ευνοούνται την θαλάσσια αύρα και οι θερμοκρασίες είναι 3 με 4 βαθμούς πιο χαμηλές από τα υπηρετικά. Από εκεί και πέρα, βλέπουμε στα τελευταία προγνωστικά στοιχεία ότι από την Πέμπτη, την άλλη Πέμπτη, πάμε σε ένα καύσωνα για όλη τη χώρα, παρατεταμένο, τουλάχιστον 5 με 6 μέρες. Ναι. Οι θερμοκρασίες φαίνεται να είναι πάρα πολύ υψηλές και δεν βλέπουμε τα τελευταία στοιχεία ότι η Θεσσαλία θα φτάσει ακόμα και τους 46, ίσως και 47 βαθμούς. Μάλιστα. Το άλλο το κυρεύω. Λοιπόν, και τα λέγαμε ήδη και από εχθές, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν συμβαίνει μόνο στη χώρα μας. Δυστυχώς όλες οι χώρες της Μεσογείου και ιδιαίτερα ο Μεσογειακός Νότος πλήττονται από καύσωνα, εντυνόμενο καύσωνα στην Ιταλία για παράδειγμα, και υπάρχουν περιπτώσεις και στην Ιταλία και στην Ισπανία που έχει αγγίξει το θερμόμετρο και τους 48 βαθμούς Κελσίου, κύριε Σταματάκη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βλέπω εγώ στη Σικελία μεγαλύτερη θερμοκρασία είναι 40 βαθμοί. Α. Στην κεντρική Ιταλία μεγαλύτερη θερμοκρασία σε real time είναι 38,9 και στη βόρεια Ιταλία η θερμοκρασία είναι κοντά στους 32 με 33 βαθμούς. Οι 48 βαθμοί που αναφέρατε, ναι, εμφανίστηκε θερμοκρασία στην Αλγερία. Α, στην Αλγερία. Στην Τινησία. Ναι. Ακριβώς, στην Τινησία, Αλγερία. Η Ιταλία φαίνεται να συνεχίζει να έχει υψηλές θερμοκρασίες καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Η μόνη αποκλιμάκωση που θα γίνει είναι στη χώρα μας, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια, και Δευτέρα και Τρίτη. Αλλά η Δυτική Ελλάδα θα παραμείνει σε συνθήκες καύσωνα τουλάχιστον μέχρι την παραεπόμενη Δευτέρα, 26 του μήνα. Θα σας ευχαριστήσω πολύ για τις πληροφορίες. Υπομονή, κύριες και κύριοι, ο κύριος Γιάννης Σταματάκης, μετεωρολόγος από το Forecast Weather Greece. Να είστε καλά, γεια σας, κύριε Σταματάκη. Υπομονή και πολύ μεγάλη προσοχή.